Σόνια Παπαβασιλείου, υπεύθυνη του οικοτροφείου Έολος. Ωστόσο, λόγοι προσωπικοί θα μας τη στερήσουν. Ελπίζω να την αντικαταστήσω επάξια και να μην σας απογοητεύσω. Σήμερα, λοιπόν, και σε αυτή την αίθουσα, θα εκτεληθούν ακροβασίες του μυαλού. Μέσα από το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Βαγγέλη Μάστορα και με τους καλούς μας συνομιλητές, θα γνωρίσουμε την ιστορία ενός διπολικού ατόμου. Μια βιωματική ιστορία, ένα βιβλίο ημερολόγιο, ένα βιβλίο συναρπαστικό, ένα βιβλίο γροθιά στο στόμα. Η δήλωση διοργανώνουν ο ΣΟΦΨΗ, Σύλλογος Οικογενειών Φίλων Ψυχικής Υγείας Νομού Άρτας, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος και το βιβλιοπωλείο Κυμολία. Ξεκινάμε με το χαιρετισμό του πρόεδρου της ΣΟΦΨΗ Νομού Άρτας, τον κύριο Θεόδωρο Νάστο. Κύριε Νάστο. Εκ μέρους λοιπόν του Συλλόγου και ως εκπρόσωπος του, θα μπορούσα να πω ότι είναι τιμητικό για μας να χαιρετίζουμε το πόνημα του Βαγγέλη του Μάστορα με θέμα, όπως προείπε η κυρία, ακροβασίες του μυαλού. Θα πω δύο λόγια για το σύνολο και μετά θα πω για σχετικά με το βιβλίο. Ο σύλλογος είναι κοινοφιλής μη κερδοσκοπικός. Στόχοι του συλλόγου είναι η υποστήριξη των μελών μεταξύ τους, καθενός και αφετέρου των οικογενειών. Ο σύλλογος μας είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχικής Υγείας. Προσπαθεί μέσω των περάσεων του να διοργανώσει εκδηλώσεις οι οποίες συμβάνουν στην ψυχική υγεία, όπως είχε γίνει παλιότερα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Θα ήθελα να πω ότι μια προσπάθεια μεταξύ των μελών του συλλόγου που γίνεται είναι σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία περιβάλλουν τους ψυχικά ασθενούς. Εδώ αναρωτιόμαστε, όπως αναρωτιέται και ο συγγραφέας στο βιβλίο του, γιατί θα πρέπει λοιπόν ένας σωματικά πάσχο να είναι να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιείκεια και κατανόηση από την κοινωνία σε σχέση με έναν ψυχικά πάσχοντα. Δεδομένου ότι και οι ψυχικές γνώσεις είναι όπως άλλες χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η μεσογειακή αναμνία, σαχαρώδης διαβήτης κλπ. Σε αυτό το τομέα πιστεύουμε ότι το βιβλίο, και να πω στο θέμα του βιβλίου, συμβάλλει αποφασιστικά τόσο με όφελος προς το συγγραφέα, όσο και με όφελος προς τους ψυχικά ασθενούντες, οι οποίοι στο διάβα της ζωής τους ενδέχεται να παρουσίασαν μια ψυχική έξαρση. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι παράλληλα το βιβλίο αυτό, διαβάζοντας το κάποιος, διαβλέπει τις ψυχοσωματικές μεταπτώσεις που μπορεί να παρουσιάσει ο καθένας μας με τα ανθρώπινα πεπερασμένα όρια του και μέσα από αυτό θα πρέπει να μπορέσει να σταθεί και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα να μπορέσει να επανέλθει και να συνεχίσει και όπως καθορίζει ο κ. Μάστορας να ανεληφθεί και σε κοινωνικές δραστηριότητες και σε κοινωνικά αξιώματα. Και αυτό το περιγράφει μέσα ότι και άνθρωποι οι οποίοι διατέλεσαν στο κοινωνικό γίγνεσθε σε υψηλά πόστα είχαν παρουσιάσει ψυχικές διαταραχές. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο αυτό είναι πραγματικά μια προσπάθεια
προσφορά στον συνάδελφο το συγκεκριμένο βιβλίο. Την κατάθεση αυτή της ψυχής που κάνει ο συγγραφέας ο κ. Μάστορας. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και να ευχηθώ και καλές γιορτές. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια της παρουσίασης αυτών των ακροβασιών του μυαλού, στην κυρία Εκατερίνη Βρατσίστα, διευθύντρια της ψυχιατρικής του νοσοκομείου Άρτας, η οποία είναι η πλέον κατάλληλη να μιλήσει, αφού υπηρετεί επί χρόνια επάξια και προσφέρει στους ανθρώπους με ψυχικά νοσήματα. Κυρία Βρατσίστα, έχω το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Βρατσόπα για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ το Σύλλογο Γενιών και Φίλων Ψυχικής Υγείας του Νομού Άρτας και τον Βαγγέλη Μάστορα για την πρόσκληση να προλογίσω, να μιλήσω για το βιβλίο του «Ακροβασίες του μυαλού, η ιστορία ενός διπολικού». Ενός βιβλίου που φωτίζει την ψυχιατρική ασθένεια, τη χρόνια μάλιστα ψυχιατρική ασθένεια, από την πλευρά του ασθενούς. Ο συγγραφέας αναδεικνύει την αρρώστια πως ο ίδιος τη βιώνει και συμβιώνει μαζί της για πάνω από 50 χρόνια. Μοιράζεται μαζί μας τις προσπάθειες για συμφιλίωση μαζί της, για τη διαχείριση του θηρίου, όπως ο ίδιος τον ονομάζει, για να επιτύχει εν τέλει μια ομαλή συμβίωση με τη φίλη, τη συγγενή, τη σχέση, αλλά μοιράζεται και τη διαρκή αγωνία του για το αύριο. Μέσα από την πορεία του αυτή περιγράφει τη σχέση του με τους γιατρούς του, την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και την κοινωνία γενικότερα και το πώς αυτές δοκιμάζονται από την ασθένεια. Περιγράφει ακόμη το φόβο για το ψυχικά πάθημα, το στίγμα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις που ακολουθούν την ψυχική ασθένεια. Διαφορετικός, τρελός, μη φυσιολογικός, είναι χαρακτηρισμοί που η κοινωνία αποδίδει στους ψυχικά πάθοντες και που ο συγγραφέας αναφέρει συχνά στο βιβλίο. Η αξία της δημοσιοποίησης της υποκειμενικής αυτής εμπειρίας του ασθενούς έγινε στο γεγονός ότι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για μας τους γιατρούς, αλλά και συμβάλλει στη μείωση του στίγματος, όπως είπε και ο πρόεδρος του Σόφιψη. Στην 20ετή μου πορεία ως ψυχίατρος, πάντα σε ψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων, έχω αντιμετωπίσει χιλιάδες ασθενείς. Κανένας όμως δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Η νόσος μπορεί να έχει το ίδιο όνομα, διπολική διαταραχή, διαταραχή πανικού, σχιζοφρένεια, αλλά οι ασθενείς που πάσχουν από αυτή είναι διαφορετικοί, μοναδικοί. Τη μοναδικότητα αυτή τονίζει και ο συγγραφέας αρκετά σημεία του βιβλίου. Όλοι όμως έχουν ένα κοινό. Αποζητούν την αποδοχή, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και τη φροντίδα από τον γιατρό τους και την κατανόηση της κοινωνίας. Και τελικά αποζητούν τη συμπόρευση στον δύσκολο και επίπονο δρόμο της αρρώστιας. «Πέφτω και σηκώνομαι», λέει ο συγγραφέας για το δικό του Κολοκοθά, «για να ξαναπέσω και να ξανασηκωθώ. Σημασία έχει να σηκωθώ, να βρω τρόπο και από κάπου να πιαστώ, να γιστρωθώ για να μην ξαναπέσω και να σταθώ όσο το δυνατόν περισσότερο όρθιος». Και σε όλη αυτή τη διαδρομή μου κατατρέχεται από το βασανιστικό ερώτημα «Τι θα γίνει αύριο?». Με την έναρξη της λειτουργίας της ψυχιατρικής κλινικής το 2008 στο νοσοκομείο της Άρτας, συνειδητοποιήσαμε με τον τότε διευθυντή Νίκο Μπιλανάκη αυτό που και ιστορικά γνωρίζαμε, ότι δηλαδή η φωνή των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και των συγγενών τους ήταν και είναι αδύναμη. Έτσι, θέσαμε ως βασική προτεραιότητα την ίδρυση του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας, ενός σωματείου αυτοβοήθειας που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και τη συνηγορία. Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία τα άτομα αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο και επιρροές αποφάσεις και τις δράσεις που επηρεάζουν την υγεία τους. Ενώ με τη συνηγορία γίνεται προσπάθεια ώστε να διασφαλιστούν από την πολιτεία τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων. Να σημειώσω εδώ ότι ο Σόφιψη έχει επιτελέσει θετικό έργο όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη, γρηγορότερη, περισσότερη και ανατρεπτικότερη δράση, καθώς ο δρόμος της ψυχικής αρρώστιας είναι μακρύς, δύσβατος, επίπονος και επισκιάζεται από το στίγμα. Σε πολλά σημεία του βιβλίου γίνεται αναφορά από τον συγγραφέα στο στίγμα. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού η ίδια η ψυχική ασθένεια, ως απόκληση από την κανονικότητα και το νοούμενο ως φυσιολογικό, έχει αποτελέσει διαχρονικό στόχο του κοινωνικού στιγματισμού. Με τον όρο στίγμα εννοούμε την απόδοση από την κοινωνία σε μια ομάδα ατόμων μειωτικών και δυσφυνιστικών ιδιοτήτων.
και παρά τις διαχρονικές κοινωνικές μεταβολές και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, το στίγμα της ψυχικής ασθένειας παραμένει ισχυρό. Εκείνο που τίνει να αλλάζει είναι η τρόπη εκδήλωσής του στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας, έτσι ώστε η ομή προκατάληψη να δίνει συχνά τη θέση της στην ανθάνουσα και πιο ένιση υποτίμηση των ψυχικά ασθενών. Οι συντριπτικές του όμως επιπτώσεις θέτουν σοβαρά εμπόδια σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ισότητα και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας των ψυχικά ασθενών, αλλά και η εκπαίδευση, η στέγαση και η εργασία. Ενδεικτικό της σημασίας και των επιπτώσεων του στίγματος είναι ότι το κεντρικό σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας για την ψυχική υγεία, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 10 του Οκτώβρη, ήταν «Η ψυχική υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για όλους». Χρειάζεται δηλαδή μια ολόκληρη επιστημονική κοινότητα να υπενθυμίσει το αυτονόητο δικαίωμα της ψυχικής υγείας, κάτι που βέβαια δεν γίνεται για τη σωματική υγεία. Εξάλλου, όπως λέει και ο συγγραφέας, οι πάσχοντες από σωματικά νοσήματα έχουν τη συμπάθεια των άλλων, ενώ οι ψυχιατρικοί ασθενείς όχι μόνο δεν κερδίζουν τη συμπάθεια, αλλά όταν το λένε ότι πάσχουν, κόβουν λάσπη οι άλλοι, όπως λέει ο συγγραφέας. Το στίγμα, όμως, θέλετε να πω κάτι λίγο κάτι εδώ. Το στίγμα όμως. Το στίγμα όμως. Ακολουθεί και τους γιατρούς. Τρελογιατροί, έτσι μας ονομάζουν. Τα φάρμακα, ψυχοφάρμακα. Λέμε όμως καρδιοφάρμακα, ας ομαδοποιηθούμε. Την ψυχιατρική κλινική, ίδρυμα την ονομάζουν. Η αλήθεια όμως είναι, για να τη γνωρίζουμε, ότι η ψυχιατρική είναι η ειδικότητα που ανήκει στις νευροεπιστήμες. Οι ψυχίατροι έχουμε τελειώσει την ίδια ιατρική όπως και οι υπόλοιποι γιατροί, με πολλούς εξημών να έχουμε λάβει και εξειδίκευση. Οι ασθενείς μας πάσχουν από διαταραχή στη χημεία του εγκεφάλου που εκδηλώνεται και με διαταραχές στη συμπεριφορά. Και σε όλη μας την πορεία προσπαθούμε να υπερασπιστούμε αυτή την αλήθεια. Μαζί με το κλινικό έργο, οι γιατροί και οι οργανώσεις όπως ο Σόφιψη παλεύουμε για την ισότητα των ασθενών μας και την ίση και δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και η σημερινή εκδήλωση δεν είναι μόνο μια παρουσίαση ενός ακόμα βιβλίου. Είναι μια δράση ενημέρωσης και πιστοποίησης για την ψυχική ασθένεια. Αφορμή το αυτοβιογραφικό βιβλίο ενός ασθενούς, του Βαγγέλη Μάστορα, που ως βασικό του στόχο έχει την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του φόβου για το ψυχικά πάσχοντα. Ενός βιβλίου που μας αφορά όλους και που όλοι πρέπει να διαβάσουμε. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον συγγραφέα για το βιβλίο μου, να το ευχηθώ καλό τάξιδο και μια γόνιμη και προχωρητική συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Πολύ γλυκιά. Ο κύριος Νίκος Μπιλανάκης, ψυχίατρος, συγγραφέας και ο ίδιος, εκπαιδευόμενος στην ψυχαναλυτική θεραπεία, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πολυγραφότατος, γνωστός στην κοινωνία μας και στο σύλλογό μας από τις παρουσιάσεις και των δικών του βιβλίων. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το βιβλίο του κυρίου Μάστορα. Επιτρέψτε μου για λόγους ηλικιακούς, όχι έλλειψη σε βάση, να μιλήσω από εδώ. Είναι μικρότερος από μένα όμως. Στον λόγο με τον πατέρα σας, κλάσω κι άλλες εκκλήψεις για τον γιατρό. Από πολλούς μικρότερους, Επιτρέψτε μου και εμένα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Βαγγέλη του Μάστορα με άξονα αναφορά στις ψυχιατρικές ασθένειες που τον ταλαιπώρησαν και τον ταλαιπωρούν δεν είναι βέβαια το μοναδικό τέτοιο βιβλίο που έχει γραφεί. Το 1925 η γνωστή συγγραφέας Virginia Woolf, που επίσης έπασχε από διπολική διαταραχή, έγραψε το γνωστό Mrs. Dalloway για να μιλήσει για την ασθένειά της και την αποτρόπαια τότε επικρατούσα θεραπευτική αντιμετώπιση της. Η Σίλβια Πλαθ, μια άλλη γνωστή συγγραφέας, το 1962, έγραψε το The Bell Jar, ένα αυτοβιογραφικό έργο για την κατάθλιψη, από την οποία έπασχε και η ίδια. Αρκετά αργότερα, το 2007,
η αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας, παρακαλώ, του Τζον Χόπκινς, Κέι Τζέιμσον, έγραψε το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Έναν ήσυχο μυαλό», όπου μίλησε ανοιχτά τόσο για την πάθησή της, όσο και για τη δυσκολία της να δεχτεί φαρμακευτική θεραπεία. Αλλά και στην Ελλάδα έχουν κυκλοφορήσει ανάλογα βιβλία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο λογοτέχνης Ρώμος Φιλίρας έγραψε το αυτοβιογραφικό του κείμενο με τίτλο «Ζωή μου στο δρομοκαίτιο», ενώ πολύ αργότερα, το 2000, ο λογοτέχνης Προσκής Παπαγιώργης έγραψε το «Σύνδρομο αγοραφοβίας», όπου περιέγραψε μοναδικά τα συμπτώματά του. Το 10, επίσης, ο συγγραφέας Αύγουστος Πορτό έγραψε το αυτοβιογραφικό «Μικρό χρονικό τρέλας» για να μιλήσει για τη δική του πάθηση, και λίγο αργότερα το βιβλίο της Κατερίνης για να μιλήσει για την πάθηση της μητέρας, την κατάθλιψη, και για την άρνησή τη δικιά της να λάβει φαρμακευτική θεραπεία επίσης. Κι αν οι περισσότεροι του προαναφερομένου ίσως είχαν σαν κίνητρο γραφή στο βιβλίο το βιοπορισμό του, στην περίπτωσή μας, γιατί ο συγγραφέας πήρε την τολμηρή απόφαση να γράψει και να προχωρήσει στην έκδοση του δικού του βιβλίου? Σίγουρα η οικονομική πρόσοδος δεν αποτελεί για τον συγγραφέα κίνητρο, αφού, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, όσα έσοδα θα προσποριστούν από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων Ατόμων Προβλήματα Ψυχικής Υγείας. Όπως ο ίδιος είχε ομολογήσει στο βιβλίο του, πέρα από την απερίγραπτη ικανοποίηση, λέει ο ίδιος, και τη βαθιά λυτρωτική και ψυχοθεραπευτική ανακούφιση που ένιωσε γράφοντας αυτό το βιβλίο, η απόφαση του να προχωρήσει στην έκδοση βασίστηκε στην επιθυμία του να αντιταχθεί στο κοινωνικό στίγμα, που περισσεύει δυστυχώς ακόμα σε μεγάλο αριθμό συνανθρώπων. Σημασία για μένα, λέει ο συγγραφέας, είχε να συμβάλλω στο ποσοστό που με αναλογεί στην εξάλληψη, στη μείωση έστω του κοινωνικού στίγματος για τις ψυχικές ασθένειες, στην αποτροπή της προκατάληψης και αντιμετώπισης με επιφυλακτικότητα, πολύ περισσότερο μάλιστα με φόβο σε ορισμένες περιπτώσεις ψυχικών ασθενειών από τους θεωρούμενους φυσιολογικούς. Ένας άλλος λόγος που, όπως ο ίδιος λέει, τον οδήγησε στην κυκλοφορία του βιβλίου του ήταν η πρόθεσή του να συμβάλλει στην κατανόηση και στη γνώση τόσο των πασχόντων όσο και των μελών των οικογενειών του και γενικότερα οποιοδήποτε ενδιαφέρεται γύρω από την ψυχιατρική παθολογία. Κίνητρα όχι μόνο θεμητά, αλλά και ευγενή και γενναία εκ μέρους. Ο συγγραφέας στο βιβλίο του αυτό μας διηγείται την 50χρονη οδύσσια του, την εφιαλτική πορεία του με την ψυχιατρική παθολογία, με τον εφιάλτη που στοίχιωσε τη ζωή μου και με ακολουθεί μέχρι τώρα, όπως ο ίδιος αναφέρει. Η ψυχιατρική ασθένεια που τον ταλαιπώρησε και τον ταλαιπωρεί δεν ήταν μία, αλλά δύο. Η διαταραχή πανικού και σε συνώσιση η διπολική διαταραχή. Ονομάζουμε συνώσιση για όσους δεν γνωρίζουν, και οι περισσότεροι δεν πρέπει να γνωρίζετε, τη συνύπαρξη δύο ή περισσότερων διαταραχών σε ένα ασθενή. Κάτι πολύ διαδεδομένο, έχει σαχαρότη διαβήτη και έχει μικρανή. Η συνώσιση των αγχωδών διαταραχών στις οποίες ανήκει η διαταραχή πανικού με τη διπολική διαταραχή είναι περίπου 40,5%. Δηλαδή οι μισοί από αυτούς που έχουν διπολική διαταραχή έχουν και αγχώδεις διαταραχές. Ενώ ειδικά η συνώσεις της διαταραχής πανικού με τη διπολική διαταραχή ανέρχεται στο ποσοστό 18,1%. Δύο ασθένειες της ψυχιατρικής παθολογίας που του έτυχε να συναντηθεί μαζί τους από τα 16 του χρόνια και τον ανάγκασαν, θέλοντας και μη, να γίνει φίλος μαζί του, εμφανίζοντας τα συμπτώματα και την πορεία των όσων αυτών με έναν τρόπο βέβαια επηρεασμένο και από τη δική του προσωπικότητα. Γιατί είναι γνωστό πως εμείς οι άνθρωποι εκδηλώνουν τα συμπτώματα των ασθενειών μας ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο, η ιδανική αντιμετώπιση των ασθενειών είναι η προσωποκεντρική αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση δηλαδή εκείνη που θέτει ως στόχο της θεραπείας τον ίδιο τον ασθενή να στέλνει. Για να το πω πιο απλά, δεν πρέπει να θεραπεύουμε την άρρωστη, αλλά τον ίδιο τον άρρωστη.
Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να προσεγγίσουμε τον άγαστο όχι ως φορέα απλά των ασθενειών του, αλλά ως πρόσωπο. Είχε όνομα, επίθετο, ιστορία, κρυφές πλευρές, επιθυμίες, επιδιώξεις, φιλοδοξίες. Και να ακούσουμε με ενσυναίσθηση το λόγο. Ένα λόγο που οφείλει να αποτελεί για τον γιατρό τη μοναδική αυθεντική περιγραφή της ασθένειας που οφείλει να αντιμετωπίσει. Αυτή την ενσυναίσθηση του θεράποντος προς τον ασθενή, ο συγγραφέας στις σελίδες 63 με 65 αναφέρει πως δεν τη συνάντησε, σε ικανοποιητικό τουλάχιστον αριθμό γιατρών, ούτε στους πολλούς γιατρούς ιδιώτες που επισκέφτηκε, ούτε και σε αυτούς του δημόσιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων. Οι περισσότεροι από αυτούς του φάνηκαν ανεπαρκείς, όπως λέει, και χωρίς καθόλου ενσυναίσθηση για τον ασθενή. Αλλά και αγίρτες και τσαρλατάνοι και με μόνο στόχο το κρίνουν. Κάνει ειδική μνήμα, μάλιστα, σε ένα εξ αυτών, γιατρό της ψυχής υποτίθεται, όπως γράφει, που τόση σχέση είχε με την ειδικότητά του όσοι ο Φάντης με τον Ρετσινόλογο. Αδιάφορος, απότομος και χωρίς ευαισθησίες, που στο τέλος κατέληξε ο ίδιος να ασθενήσει από ψυχική ασθένεια και να τρέχει τώρα στην ψυχιατρική κλινική για να του προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες οι νεότεροι πλέον συνάδελφοι. Όλα εδώ πληρώνονται, όπως νησί κακά, αν επιτρέπετε, καταλήγει. Η σκληρή αυτή πραγματικότητα δεν συμπίπτει όμως με άλλο που λέει αργότερα, σε άλλο κεφάλαιο. Ας πούμε στο κεφάλαιο Αντιπρολόγου, όπου αναφέρει ότι οι γιατροί που συνάντησε τόσο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όσο και οι ιδιώτες, όλοι τους ήταν αξιόλογοι, επιστήμονες και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι τους, διέθεταν την απαραίτητη αρετή και ενσυναίσθηση. Αλλά και στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου του, που όπως λέει, με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά και κατανόηση κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παλύνουν τον πόνο. Η αμφίθινη αυτή στάση του συγγραφέα απέναντι στους γιατρούς σε συνάρτηση με την εντυπωσιακή ανυπαρξία σε όλο το βιβλίο έστω μιας γυναίκας ψυχιάτρου μου γεννά τη σκέψη που υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικότητας του καθενός μας. Μήπως ο συγγραφέας τα πρόσωπα των ανδρών ψυχιάτρων ξαναβιώνει, χωρίς να το καταλαβαίνει, τα έντονα αμφιθυμικά συναισθήματα που είχε νιώσει με τον πρώτο άντρα της ζωής του, τον πατέρα. Έναν πατέρα δύσκολο και αυταρχικό, όπως λέει, από τον οποίο δεν έλαβε ποτέ την αποδοχή που χρειαζόταν, όπως ακριβώς νιώθει ότι συμβαίνει από λούτους και με τα πιθανά υποκατάστατά του. Τους άντρες ψυχιάτρους, από τους οποίους ομοίως προσλαμβάνει μια συμπεριφορά. Χωρίς ενσυναίσθηση, υποθήκης, αγάπη, στοργή και κατανόηση, αλλά και στους οποίους με αιμονή συνεχίζει σχεδόν αποκλειστικά να απευθύνει. Ο συγγραφέας βίωσε τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις των νόσων του σαν να πέρασε πράγματα από φωτιά και από σίδερο. Οι αρχικά ανεξήγητες και θνηδιαστικές εκρηκτικές προσβολές κρίσεων πανικού που απειλούσαν την ίδια την ύπαρξή του και αφυδατώναν το μυαλό του από κάθε εκμάδα ζωής και χαράς, έδωσαν στη συνέχεια τη θέση τους σε υπερθυμικές εκρήξεις θεϊκών ανεβασμάτων του συναισθήματός του, υπερεκτιμημένης αυτοπεποίθησης και μιας πνευματικής λειτουργίας ηλικιωδών ταχυτήτων, για να οδηγήσουν και αυτές λίγο κατόπιν σε ολιγοσφυγνικές καταστάσεις μαύρων, ξέπνων, ερημικών συναισθηματικών τοπίων. Από την έντονη και παραγωγικότατη ανασχόληση με το επάγγελμά του, τη δημοσιογραφία, στην ατονία και το άδειασμα και στο αμήχανο ξύπνημα στη χώρα των αυτοκτονικών παρομήσεων και των επιθανάτιων δαιμόνων. Από τις θερμές αγκαλιές της οικογένειάς του, που με επιμονή τον περιθάλπτει στις άνοες, ευνίδιες και ανεξήγητες υποτροπές των νόσων. Από την προσπάθεια περιχαράκωσης της συντοπικότητάς του, από τα επίφοβα ανθρωποφάγα μάτια των συντοπιτών του, στη γενναία δημοσιοποίηση μιας πορείας που συγκλονίζει. Αλλά και πέρα, όπως λέει ο ίδιος, από τις εφιαλτικές μνήμες, ο συγγραφέας λέει ότι για όσα έζησα μέχρι σήμερα, υπάρχει επίσης ένα άγχος,
με υπαρξιακά χαρακτηριστικά, που έρχεται από μέσα μου και με υποχρεώνει, αν και καταβάλω κάθε προσπάθεια να το αποκτήσω, να σκέφτομαι, να αναλογίζομαι, να προβληματίζομαι, να αναρωτιέμαι τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνω αύριο. Ο Βαγγέλης Μάστορας είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Δημοσιογράφησε περιφερειακά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανταποκριτής και συνεργάτης αθηναϊκών εφημερίδων και περιοδικών. Εκδότης, συγγραφέας πολλών βιβλίων. Δημοτικός σύμβουλος και δήμαρχος εκλεγής δύο φορές. Είναι σαφές πως αποτελεί μια ξεχωριστή παρουσία. Τόσο στον επαγγελματικό στίβο που δραστηριοποιείται, όσο και στο δημόσιο κοινωνικό χώρο που ζει και ενεργεί. Αυτό λοιπόν τον τόσο ικανό και ξεχωριστό άνθρωπο που αποφασίζει με γενναιότητα να αποκαλυφθεί η προσωπική του οδύσσια με σκοπό να συνεισφέρει στην καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας, μήπως και αυτόν, όπως και όλους μας, διαπερνούν θραύσματα σκέψεων, αυτοματισμών και αυτονόητων που απουσίως και εξαιτίας της καθημερινής μας όσμωσης με την κυρίαρχη πολιτισμική επιρροή που βαλάει οποιοσδήποτε μέσα και φτάνουν στο τέλος και πολλές φορές παρά την περί το αντιθέτω επιθυμία του εν της πράγμας να οδηγούν σε στιγματιστικές τάσεις. Ας πούμε, π.χ. ο συγγραφέας, όπως και πολλοί από εσάς είμαι σίγουρος, θεωρεί την ψυχική αρρώστια κάτι διαφορετικό από τη σωματική νόσο. Τη θεωρεί νόσο που αφορά το πλέον ευαίσθητο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, την ψυχή. Νόσο που όποιοι την έχουν βρίσκονται σε δικούς τους κόσμους, διαθέτουν μια δική τους λογική. Νόσο των παρεκκλινών και οτιδήποτε παρεκκλίνει θεωρείται ότι είναι μη φυσιολογικό και κατεπέκταση τρελό. Πόσο αθώο ή αποστιγματισμό, πόσο αθώο αποστιγματισμό είναι αυτή η σκέψη άρα. Επίσης, ψυχιατρική κλινική παρουσιάζεται ως χώρος συμβίωσης των απαγίων της ζωής, ως χώρος που αναρωτιέμαι τι ζητούσα εγώ εκεί, που όσο ήταν σε αυτήν δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τους περισσότερους ασθενείς γιατί ήταν χτισμένοι στη δική τους πραγματικότητα, ενώ φύλακες χρεωμένοι με συγκεκριμένο αριθμό ασθενών τους επιτηρούσαν. Πόσο αθώο είναι αυτό το σπάραγμα σκέψης. Διστάζει να πάρει την υποδεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή, το λίθιο ιδιαίτερα, φοβούμενο στη δράση των ψυχοφαρμάκων. Πιστεύει πως με φάρμακα, με χημικές ουσίες, παρεμβαίνει και επεμβαίνει στον εγκέφαλό σου, παραβιάζοντας αυτό το σεβαστό και αποδεκτό από όλους άβατο. Ή πως τα φάρμακα αυτά οδηγούν αναγκαστικά σε αντιαισθητικές παρενέργειες που σημαδεύουν την εικόνα των ασθενών και δυσκολεύουν τη συνέχιση της ζωής τους. Ή πως τα φάρμακα αυτά περιορίζουν την ελευθερία σου και ρίχνουν την αυτοπεποίθησή σου. Ή πως ελέγχουν τα συναισθήματά σου και αλλοιώνουν την προσωπικότητά σου. Πόσο μακριά από το στίγμα σε οδηγούν όλα αυτά τα κλισέ. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθένειες της ψυχιατρικής παθολογίας αποτελούν ασθένειες του σώματος, του νου, του εγκεφάλου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ασθένειες της εσωτερικής αλλά και της χειρουργικής παθολογίας. Δεν υπάρχει κανένα ζών μέσα στο κρανίο, καμιά ιερή σύνδεση με θεολογικούς προορισμούς, κανένα άλλο. Μόνο εγκέφαλος που παράγει ηλεκτρισμό και συνείδηση, όπως και αντίληψη και συναισθήματα και προσανατολισμό και άλλες ψυχικές λειτουργίες. Με έναν τρόπο αντίστοιχο που τα νεφρά παράγουν ούρα, τα μάτια εικόνες και η μυς κίνηση. Και αν κάτι στραβώσει την ανατομία ή στη λειτουργία του εγκεφάλου, παράγονται ασθένειες που δίνουν συμπτώματα, κυρίως στη συμπεριφορά. 470 περίπου ψυχιατρικές ασθένειες είναι αποτελούν την ψυχιατρική παθολογία και καμιά βέβαια, καμία από αυτές δεν λέγεται τρέλα. Ασθένειες όπως η διαταραχή πανικού και η διπολική διαταραχή που μιλήσαμε, αλλά και άλλες όπως η νόση της εξάρτησης, οι διαταραχές της διατροφής, όπως η ψυχογενής ανορεξία που πιθανόν ξέρετε, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι σεξουαλικές διαταραχές όπως η ανοργασμία, η δυσπαρευνία, ο αυτισμός, η άνοια, η σχιζοφρένεια, που ακριβώς επειδή είναι ασθένειες, θεραπεύονται με φάρμακα. Όχι με εξορκισμούς και με τους κρίκους των εκκλησιών όπως παλιότερα, ούτε με αγάπη
και γενικώς ευαισθησία και κουβεντούλα με επιτίδους αυτόκλητους ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας και life coaches. Θεραπεύονται με φάρμα και επικουρικά με την ενδεδειγμένη ψυχοθεραπεία από εκπαιδευμένους θεραπευτές. Φάρμακα που έχουν και παρενέργειες και αντεδείξεις και αλληλεπιδράσεις, όπως η ασπιρίνη. 5% των λαμβανωμένων δυσκείων οδηγεί σε παρενέργειες. Ψυχιατρικά φάρμακα που πετυχαίνουν μια θεραπευσιμότητα των ψυχιατρικών παθήσεων που άλλες ειδες πιστέψτε με, πολλοί θα ήθελαν να είχαν και τα δικά τους φάρμακα. Φάρμακα σαν το άλλαζε λιθίου που θεωρείται το gold standard για την ένταση και τη συχνότητα της μανιακής φάσης της διπολικής διαταραχής, αλλά και την προστασία από τις παρονητικές πράξεις αυτοκαταστροφής. Και με νοσηλεία σε ειδικές κλινικές, τις ψυχιατρικές, που δεν τα λένε ούτε ψυχιατρία ούτε άσυλα, μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Για να πραγματοποιηθούν παρακλινικές εξετάσεις, να επιτευχθούν συνεργασίες με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αλλά και ασφαλέστερη θεραπεία. Αλλά τι κάνεις όταν δεν υπάρχουν άλλοι αναγκαίοι νοσηλευτικοί χώροι, όπως οι μονάδες οξεών περιστατικών, οι κινητές μονάδες, οι μονάδες παρέμβασης στην κρίση, τα κέντρα ημέρας ή πολλά άλλα. Και όταν υπεύθυνοι διοικητές νοσοκομείων σου απαντάνε, όταν εσύ, σαν υπεύθυνος διευθυντής, ζητάς τη δημιουργία αυτών των μονάδων για να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες των συμπολιτών σου, μεγάλωσε τη δυναμικότητα της κλινικής βάζοντας κουκέτες στους θαλάμους νοσηλείας. Ναι, μου έχει υποθεί αυτό. Και αν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, σαν τον Βαγγέλη Μάστορα, μάστορα στο επάγγελμα που ασχολείται με την αποκρυπτογράφηση της πραγματικότητας και της περιγραφής της δια του λόγου, εκφράζει, χωρίς να το καταμανεί, γνωστικά στοιχεία, πεποιθήσεις, στερεοτυπικές εκφράσεις ή προκαταλήψεις που μπορούν να λειτουργήσουν στιγματιστικά, πόσο πιο έντονα ή πόσο πιο συχνά μπορεί να το κάνει αυτό ένας απλός άνθρωπος, πόση προσπάθεια και χρόνο χρειάζεται ακόμα να καταβάλουμε για να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Τελειώνοντας και προτού καταλήξω στο να σας συστήσω να διαβάσετε το βιβλίο, πεπισμένος ότι η ανάγνωσή του θα συνεισφέρει στη γνώση που όλοι μας αναζητούμε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον συγγραφέα του βιβλίου και να το ευχηθώ καλά. Ευχαριστούμε κύριε Κυλανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα να ακούσουμε τον δημιουργό, τον συγγραφέα, τον κύριο Μάστορα, να μιλήσει. Αφού σας ευχαριστήσω που ήρθατε, να σας διαβεβαιώσω, ειδικά όσους κάνατε στις τελευταίες θέσεις, μεταξύ αυτών και η αγαπημένη μου συνάδελφος που έχουμε καθημερινό ραντεβού, όχι στα κρυφά, δημόσια, αυτό δημόσια δεν γίνεται, ο άντρας ευγείε, έχουμε κι άλλα. Να σας διαβεβαιώσω εσείς πάλι στις τελευταίες θέσεις ότι δεν είμαι καθόλου επικίνδυνος. Αν καθίσετε εκεί για να προλάβετε να φύγετε σε την περίπτωση που εκδηλώσω επιθετικές τάσεις, να σας πω ότι είμαι τρελός από θεραπεία. Προσπαθώ με όσο χιούμορ μπορώ να επιστρατεύσω, γιατί και αυτό κάποτε στερεύει. Μιλάμε τώρα για περίπου μισό αιώνα ζωής να ζεις με ένα πρόβλημα που ούτε ο γιατρός, κ. Μπυλανάκης, ούτε η κυρία Βατσίστερ, σύζυγος Μπυλανάκη, γιατρός και αυτή, ούτε κανείς άλλο γιατρός, από όσους περιγράφω στο βιβλίο μου μέσα και θα πω μετά για το σύμπλεγμα του γιατρού. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει το διηγόριο σύμπλεγμα τη μητέρα. Εσείς τώρα θα πάτε να αντιστρέψετε τους όρους της ψυχολογίας, θα σας καταλάβετε ο Φρόιντ. Μπορεί να καταλάβει τι βιώνει κάποιος όταν η ασθένεια η ψυχική, ακούμε, όταν η ασθένεια η ψυχική είναι σε έξαρση. Τώρα μπορεί να βλέπετε έτσι, στην υπολογική διαταραχή, παλιά λεγόταν μανιοκατάθλιψη,
Δηλαδή, bipolar, δύο πόλοι, έτσι το λέει και η λέξη, με δύο πόλους, για το είπα και την πολιτή, δηλαδή η φάση της μανίας, που είσαι ο Θεός, τον έτονα υπάσμα, τα βλέπεις όλα υπέροχα, θεωρείς τον εαυτό σου ικανό για τα πάντα, είσαι λάμπς, πιο λάμπς δεν γίνεται, δηλαδή μπορεί να είσαι έξω, να έχει πέντε υπό το μηδέν και να δεις κάποιον ο οποίος ξέρω εγώ είναι άστεγος, λέμε τώρα έτσι, και να του δώσει και το φανελάκι. Και εσύ να μην κρυώνεις. Εκείνη τη στιγμή. Τόσο λάμπς, και θα δώσεις όλο. Και ο άλλος πόλος είναι η κατάθλιψη. Όταν περνάει η περίοδος αυτή της μανίας και για να το καταγήσω τελείως, είναι όλο πρόβλημα. Πάντως αυτό θα μου προκαλέσει πρόβλημα. Βέβαια, έχω δει το πρόβλημα. Λοιπόν. Έχω δει πως ότι εσύ κάτι επιδιώξεις. Λοιπόν, περνάς στην άλλη περίοδο λοιπόν, που, στην άλλη φάση που σαν να μην υπάρχεις. Έλεγαν οι Λατίνοι για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη το περίφημο, το γνωστό, το cogito ergo sum. Σκέπτομαι, επικοινωνώ, άρα υπάρχω. Στη φάση την άλλη λοιπόν, της διπολικής κατάθλιψης και δεν ξέρω, νομίζω γιατί αν κάνω λάθος, έχει διαφορά από την άλλη την αρχή κατάθλιψη, έτσι δεν είναι. Να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, γιατί είδα ότι έχει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη των διπολικών, των ανεκαταθλιπτικών, δεν έχει καμία σχέση. Σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα τα λέω έτσι πολύ συνοχή, αλλά μην νομίζω ότι άμα ξεχνούμε πολύ, γιατί δεν θέλει. Δεν είναι χρέος αυτό το. Η κατάθλιψη των διπολικών είναι σαν να είσαι αποκομμένος από τα πάντα. Είναι σαν να μην υπάρχεις. Ας πω ένα παράδειγμα. Αρκετά χρόνια πριν, και ευτυχώς, εμβόλυμα λέω εδώ πέρα, σε μένα πιο πολλά τα μανιακά επεισόδια, βέβαια με ενδεχομένως μοιραίες επιπτώσεις, τις περιγράφω στο βιβλίο μέσα, είπατε η Βιρτζίνια Γουλφ, γιατρέ, αλλά δεν είπες ότι αυτοκτόνησε μετά. Και δεν αναφέρθηκες και στον Έρνεστ Χεμινγκουέι, τον άλλο μεγάλο συγγραφέα, που επίσης έπασε από μια κατάληψη και επίσης αυτοκτόνησε. Και εγώ δεν πήρα αλήθεια. Και δεν πήρα αλήθεια, ούτε εγώ πήρα, και ούτε εγώ αυτοκτόνησε. Λοιπόν, προς το παρόν. Θυμάμαι ότι για μια εβδομάδα δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι να πάω τουαλέτα, κυριολεκτικά. Δηλαδή κατέβαλα υπεράθυρες προσπάθειες να πάω τουαλέτα. Και πολλές φορές τα λέω δημόσια, δεν μπορούσα. Να φάω. Αυτά στη φάση της κατάθλιψης. Στη φάση της μανίας, να σας πω έτσι ελκυστικά, επειδή αναφέρομαι στο ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου των Ιωαννίνων, στο οποίο νοσηλεύτηκα, και το γράφω μέσα. Και το γιατρό αυτό που το είπα είναι όντως, σας είπα και το όνομα προηγουμένως, έτσι, κυρία, έτσι, το ξέρω γιατί είναι προφανώς. Και εδώ λέμε, που είναι η θεολόγος μας, η Θεία Νίκη, ναι. Λοιπόν, στις φάσεις μανίας, όταν το νοσηλεύτηκα, έκανα μία εβδομάδα, κυριολεκτικά μία εβδομάδα, να κοιμηθώ. Όταν λέμε να κοιμηθώ, όχι να κοιμηθώ δύο ώρες, ή μία ώρα ή τρεις ώρες, μία εβδομάδα χωρίς καθόλου ύπνο. Μπορεί να γεννηθεί κάποιος αυτό. Κι όμως εγώ, και το θέμα δεν είναι ότι έκανε μία εβδομάδα να μην κοιμηθείς, και θα πει ο άλλος ότι είναι αλλαγάς σου περίπτωση. Αν δεν, γι' αυτό το περιγράφω μέσα, έτσι με τη συμβολή αστείου, στα Γιάννα όσοι ξέρω όσοι που είναι ψυχιατρική κλινική, εγώ είχα τέτοια ενέργεια που έτρεχα και το βράδυ, θυμάμαι ένα καημένο φύλακα και ήταν και ευθραφής, ο οποίος λαμβακινό τον έπαιρνε ο ύπνος και εγώ εξαφανιζόμουν, έπαιρνα, ας πούμε, και μετά κατοστάει η κόδη, πέθανε άλλος από έφρανα, ας πούμε, για να προλάβει εμένα, ας πούμε, για να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, αυτά για να απομυθοποιήσουμε
και να απενοχοποιήσουμε την νόσο. Τα είπαν γιατί δεν χρειάζεται να πω εγώ τα ίδια. Ό,τι είναι μια σωματική νόσος, όπως ένα παιδί, διαβήτηση που ένα είναι, πώς είναι, στην παιδική ηλικία, θα το λέω. Όπως λοιπόν ένα παιδί ή ένας έφηβος, μπορεί να διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 1 και να κάνει ινσουλίνη εφόρου ζωή, ναι ή όχι. Και με την ινσουλίνη να είναι καλά, να παράγει το πάνκρεας το προεπόμενο που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν και οποιοδήποτε από εμάς, από τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, μπορεί να νοσήσει από μια ψυχική νόσο. Και εγώ άλλα παιδιά, υπάρχει αυτό με το εκπροσωπήσει κι άλλο, γιατί δεν απασχολούν ψυχική νόσο. Γιατί ουσιαστικά τον εγκέφαλο, έτσι, δεν είναι εγκεφαλική νόσο, ας πούμε, γιατί το εξηγεί είναι κάτι αόριστο, κυρία Θεολόγια και περιφερειάκη μας, αλλά κάνουμε φιλολογική συζήτηση τώρα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ποιο. Πρώτο, η αποδοχή. Είναι όπως ακριβώς τα στάδια του πένθους, που λες, χάνεις λες πρόσωπο και το πρώτο πράγμα ποιο είναι, η άρνηση. Έτσι δεν είναι. Μετά περνάμε στο στάδιο, αρνούμε, έχασα εγώ το χτύπα ξύλο, αρνούμε να το αποδεχτώ. Μετά είναι η αποδοχή και μετά ως η συμφιλίωση. Έτσι δεν είναι, αυτά τα στάδια. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν με τα στάδια του πένθους που βιώνουμε όλοι ή θα βιώσουμε σε κάποια φάση της ζωής μας από κάποια απώλεια, άλλους πιο επώδυνοι, άλλους λιγότερο επώδυνοι, ισχύει και με τις ψυχικές ασθένειες. Καθοριστικό ρόλο λοιπόν παίζει η αποδοχή, αλλά όχι μόνο από το ψυχικά νοσούντα, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον. Και εδώ, αν θέλετε, είναι το μείζον για μένα. Και με το βιβλίο αυτό, δεν ξέρω με τις ταπεινές μου έτσι αυτό, πόσο μπορώ να συμβάλλω. Ενέτη 2023, στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν λόγο με τα λόγω γνώσεως, και χωρίς ούτε να υπερβάλλω, ούτε να δημιουργώ εντυπώσεις, ούτε ξέρω εγώ να θέλω να λαϊκίσω. Υπάρχουν οικογένειες και μάλιστα το εξωφρενικό είναι ότι είναι και γνωστές οικογένειες, που μέλος του νοσεί από ψυχική ασθένεια και κυρίως από τις λεγόμενες ψυχώσεις, αυτές που ανέφερε ο γιατρός προηγουμένως, δηλαδή σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, έτσι, τις πιο βαριές δηλαδή ασθένειες που δεν μπορούν να κρυφτούν, δεν μπορούν να διαχειριστούν και είναι και επικίνδυνες. Επικίνδυνες, εδώ είναι ένα άλλο μύθος. Κυρίως για τον ίδιο, έτσι. Σπάνι για τους άλλους. Γιατί να το πούμε γι' αυτό, για να μην φοβούνται, όχι τίποτα άλλο. Και αν δεν το αποδεχτούν, βλέπει ο πατέρας ο οποίος μπορεί να έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, μπορεί να έχει κάνει και το διδακτορικό. Τον έφηβο, τον έφηβο γιο του, να είναι κλεισμένο μέσα, να είναι απομονωμένο κοινωνικά, να μην έχει κοινωνική δραστηριότητα, να μην έχει ερωτική ζωή, αν θέλετε κλπ. Και να λέει το παιδί είναι στενοχωρημένο ή δεν πάει καλά. Όχι εκείνο. Δεν είναι στενοχωρημένο. Κάτι δεν πάει καλά. Το παιδί μπορεί να έχει σχιζοφρένεια. Μπορεί να έχει ψύχωση. Μπορεί να έχει πολιτική διαταραχή. Άρα, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Όταν εμένα με εκδηλώθηκε η νόσος, εκείνα τα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες κοινωνικές ήταν πολύ πιο διαφορετικές. Να, ήταν πολύ πιο διαφορετικές. Ερωτηματικό βάζω. Δεν υπήρχε δημόσιο σύστημα υγείας και είχα την τύχη, ένας θείος μου, αδελφός του πατέρα μου, όχι εγγράμματος, αλλά φωτισμένο μυαλό, έτσι με ανοιχτούς ορίζοντες, που δεν είχε παιδιά, εν τέλει περιπτώσει, που ασχολήθηκε μαζί μου, βλέποντας ότι κάτι δεν πάει καλά. Και με πήρε και με πήγε σε μια κλινική στην Αθήνα. Ιδιωτική κλινική. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την ψυχιατρική κοινότητα. Από όταν αρχίζουν αυτές οι σχέσεις στοργής και οργής. Γιατρέ, αγάπης και μίσους. Ξέρεις. Λοιπόν. Και από τότε άρχισε η Οδύσσια. Είχα δύο επιλογές. Η μία ήταν να μείνω σε ένα ίδρυμα, εσόπιστος, ή αυτή προτείνεται της περιστρεφόμενης πόρτας. Έτσι δεν είναι, καλά το λέω, την ορολογία.
Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται κάθε ένα μήνα. Εντάξει, συνέβονται, βγαίνουν στην κοινωνία έξω και αντιμετωπίζουν τι. Προκατάληψη, κοινωνικό στίγμα, αποφυγή, απόρριψη, ίκτο, αδυναμία εξέβρεσης εργασίας, διότι ποιος θα δώσει δουλειά σε κάποιον ο οποίος έχει διαγνωστεί με μια ψυχική νόσο, με σχιζοφρένεια για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα να ξαναγυρίζουν, να υποτροπιάζουν και να ξαναγυρίζουν στην σχετική κλινική. Και αυτό να συνεχίζεται φόρο ζωής. Μια επιλογή είναι αυτή. Εγώ λοιπόν επέλεξα να το παλέψω. Το πάλεψα, όχι εύκολα, έτσι. Μιλάμε για μάχη πολλές φορές σε Δαβίδ με Γολιάθ. Τέτοιες αναλογίες. Αν το πάλεψα. Και παρά τις κατεπανάλησαν οι υποτροπές και νοσηλείες, θεωρώ ότι τη νίκησα την κυρία. Με την αρρώσια μου. Με την οποία ξέρετε, το γράφω στο βιβλίο μέσα, είμαστε φίλοι. Ζήτησα να κάνουμε σχέση, να κάνουμε δεσμό, αλλά της είπα δεν μπορώ γιατί είμαι παντρεμένος. Διαφορετικά θα έκανα τη σχέση μαζί της. Λοιπόν, και είμαι σήμερα εδώ μπροστά σας, όρθιος, γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο, για να βοηθήσω ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, εκτιθέμενος δημόσια, και μάλιστα ως δημόσιο πρόσωπος εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ και με περάστηκε ψωνά, έτσι. Με την έννοια ότι ο δημόσιο πρόσωπο, διότι έχω μια δημόσια έκθεση λόγω της δουλειάς μου, την οποία ουδέποτε σταμάτησα και στις υποτροπές με διαλύματα. Είχα υποτροπές, έκανα διάλειμμα, έπαιρνα άδεια. Δεν παίρνει άδεια αναρτητή ο υπάλληλος άμα νοστήσει. Έπαιρνα πού άδεια. Θυμάμαι μια φορά στα Γιάννα στην εφημερίδα που εργαζόμουν, εκεί ήταν η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια, και ήταν μια περίπτωση που είχα συνέσει υποτροπές. Και της έλεγα θα λείψω, και αυτή την εβδομάδα. Και μου λέει πάλι, και σε μια στιγμή μου γύρισε, και τη λέω να σου πω, αν ήμουν γυναίκα δημοσιογράφος και είχα μια προβληματική εγκυμοσύνη, τι θα πάμε, να ρίξω να αποβάλω το παιδί. Μετά συγχωρούμε, και μου λέει πάλι πάλι. Λοιπόν, έγινε μια έμεση αναφορά από τον πρόεδρο του ΣΟΠΣΗ σε ανθρώπους οι οποίοι κατήχαν αξιώματα, δεν είχε να πει ποιον. Εγώ τον άκουσα στο βιβλίο μέσα. Δεν είναι ότι είναι κάτι κρυφό. Για όσο το ξέρετε. Διαγνωσμένο με την πολιτική διαταραχή, και δεν το λέω εγώ, το λέει στο βιβλίο του «Η αλλαγή τελείωσε νωρίς». Μπορείτε να το ψάξετε, δεν θυμάμαι τι εκδόσεις είναι, μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε. Του Παρασκευά Αυγερινού, κορυφαίου υπουργού τότε του παλαιού, καλού Πασόκ, μέλος του εκκλησιαστικού γραφείου, γιατρού του ιδίου, όχι όμως ψυχιάτρου, ο οποίος περιγράφει το παραμονές των εκλογών του 81, στο καστήριο όταν τον κάλεσε η Μαργαρίτα, πώς είδε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αποδιοργανωμένο τελείως και αποδομημένο έτσι συναισθηματικά και ψυχολογικά και τελικά μπήκε η διάγνωση και αν θυμάστε είχε, έτσι δεν είναι γιατρέ, τον Αΐμιστο παράδειγμα, πέθανε, τον Στεφανή, τον καθηγητή σχετής του Στεφανή, τον οποίο μάλιστα έκανε και υπουργό υγείας που τον ακολουθούσε σε όλες τις εξορμήσεις κτλ. Και όταν λοιπόν προτάθηκε εμένα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος, λίγες μέρες πήγα διάβασα αυτό το βιβλίο. Και στην αρχή λέω να το σκεφτώ. Και λέω μέσα μου τι δήμαρχο να πάω. Και αν έχω επεισόδιο. Και μετά λέω για σειρά. Εδώ ο Παπανδρέου, και το αναφέρω στο βιβλίο μέσα. Εδώ ο Παπανδρέου κυβέρνησε την Ελλάδα. Και για πολλά χρόνια έτσι. Πώς θα κυβερνήσω εγώ ένα μικρό Δήμο, κάνω το καταφέρω να παρατηθώ. Πήγα λοιπόν και ήμουνα και εξελέγη δήμαρχος και μάλιστα με υψηλά ποσοστά. Και βεβαίω δεν μιλήσω τώρα από αν ήταν δήμαρχος ή όχι, θα το πούνε και μόνο. Λοιπόν, τώρα, για να σα κουράζω. Για να καταλάβετε, έκανα και τον Μπλανάκη μια αναφορά στους γιατρούς. Με τον κύριο Μπλανάκη γνωριζόμαστε παλιά, πολύ παλιά. Ήμασταν και δύο νέοι
Δηλαδή, να καταλάβει τότε ότι ο Μπελάκης μπορούσε να σηκωθεί όρθιο να μιλήσει. Τώρα δεν μπορεί. Και επειδή κρατάω το αρχείο με τα, το ιστορικό όλο της, της περιπέτειάς μου, η ελληνική γλώσσα είναι πούσε, είναι που άρρωσε, που είναι περιπέτεια. Δεν είναι. Όπως θέλω να τη λέω. Θυμήθηκα, όχι θυμήθηκα, το ήξερα, αλλά δεν μπορούμε να τις συνταγές. Ότι για ένα διάσμα, όταν ήταν στα Λιάνα και ο Μπελανάκης, πριν ερωτευτεί την κυρία Βατζέστα και έρθει στην Άρτα, ήταν ένας από τους θεράποντες ιατρούς. Λέω ένας, διότι άφησα τους μάχους. Ιδιώτες μιλάω. Και με όλους απονόμουν. Και έφευγα. Και τον κύριο Μπελανάκης απόφερε και έφευγα. Γιατί σ' απονόμουν και έφευγα. Διότι, δεν θα να πω ασθενής, αυτός που βιώνει, αυτός που ζει την περιπέτεια, έχει ενδεχομένως υπερβολικές απαιτήσεις από τον γιατρό. Ή στην απόγνωσή του απάνω, διότι με βλέπετε τώρα που μιλάμε έτσι χαλαρά και χαρακτηρολογώντας, αλλά δεν έχετε δει άνθρωπο με ένα πρόβλημα στην απόγνωσή του απάνω ή στην αποκοπή του από την πραγματικότητα, γιατί μίλησε ο κ. Μπελανάκης για τον άλλο στο χορτό που έβγαλε αυτό το βιβλίο, το μικρό χρονικό τρέλας, ο οποίος είναι διπολικός, διάσημος συγγραφέας, για το δεν ξέρω πώς το ξέρετε, έτσι. Είναι διπολικός, η μητέρα του ήταν διπολική και αυτοκτόνησε, γι' αυτό το βιβλίο της Κατερίνας μετά που έγραψε μετά. Και ο ίδιος στο μικρό χρονικό τρέλας που κυκλοφόρησε το 8 αρχόμενο καλά, και το 10. Αυτό έχει το επεισόδιο. Ήταν τότε με τον Γρηγορόπουλο, αν θυμάμαι καλά, με τα επεισόδια, δεν είναι. Λοιπόν, περιγράφει πώς βίωσε ένα ψυχοσικό επεισόδιο. Ψυχοσικό επεισόδιο, γιατί ξέρουν έτσι, είναι όταν σε πολλές περιπτώσεις αυτό συμβαίνει και στην διπολική διαταραχή, κυρίως στη σχιζοφρένεια, αλλά και σε εμά, και στους διπολικούς, και στους μανίες, όταν έχει κυρίως φάση μανίες, αυτή η κατάσταση. Όταν αποκόψετε την πραγματικότητα. Δηλαδή, αισθάνεσαι πράγματα που οι άλλοι δεν τα αισθάνονται. Ή βιώνεις πράγματα που οι άλλοι δεν τα αισθάνονται ή δεν τα βιώνουν. Αλλά τότε εσύ έχεις εντύπωση ότι οι άλλοι δεν είναι καλά, εσύ είσαι μια χαρά. Έτσι, να υπόσχεσαι το μέλλον. Τι έλεγα λοιπόν, αυτό είναι το ανάγκη, ναι. Τότε λοιπόν είχα αλλάξει 17-18 γιατρούς και είχα μεγάλες προσδοκίες. Γιατί ο καθένας δεν μπορούσε να είναι, ακόμη δεν είχε γίνει καν και η διάγνωση. Έτσι. Η επίσημη, ας πούμε, ψάχνονταν. Απόδειξη ότι ψάχνονταν είναι ότι κοιτάζοντας το αρχείο μου, βλέπω λοιπόν που το πραγματικά θα μάθω 24 δεκάτου του 92. Μία συνταγή, ένα φάρμακο και από κάτω ο γιατρός Νίκος Μπελανάκης. Και άλλη μία, το 91 νομίζω, το 92 και άλλη. Άλλο φάρμακο, Νίκος Μπελανάκης. Δεν είναι και συμπεριδεύτες. Είναι διαφορετικά φάρμακα. Όπως έχει αμφιβολίες για το μίσιο της συνδιάθεσης του σωστού. Τα έχεις απολυμμένους. Λοιπόν, ήταν τότε στα Γιάννη. Αφού είχα μια έκρηξη, όπως και με όλους τους γιατρούς με τους οποίους έλεγα εγώ ότι δεν με κάνει λεπτά, σηκώθηκα και έφυγα. Από τον κ. Μπελανάκη. Βέβαια δεν μου φταίει ο κ. Μπελανάκης, έφταιγε για αυτήν την ασθένεια. Να μην σκουράζω άλλο. Θέλω να σας πω ότι αν τα παιδιά σας, συγγενείς σας, ο πρόεδρος του Σόξου, ο κ. Νάστρος, ο αδελφός του, θα το πω, παραβιάζω προσωπικά εδώ μένα, ο αδελφός του έχει το ίδιο πρόβλημα με εμένα, έχει σκοφρένει. Καλά. Καλά, δεν είμαι τόσο μακριά, θα δέχει να λοιπόν, θέλω να το συγχαρώ δημόσια. Δεν γνωριζόμασταν. Γνωριστήκαμε τώρα μέσω αυτής της πρώτης εκδήλωσης. Γιατί ενώ επικοινωνούσαμε για τα διαδικαστικά της εκδήλωσης, μου λέει τρέχω να πάω στον αδερφό μου. Θέλω να πάω στον αδερφό μου. Τι θέλω να πω. Ότι αποδέχεται το πρόβλημα η οικογένεια και είναι δίπλα του. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να αποδεχτεί η οικογένεια το πρόβλημα και να μην το κρύβει κάτω από το χαλί.
αυτή η κοινωνική υποκρισία, αυτός ο κοινωνικός στροφοκαμιλισμός είναι εξοργιστικός και οδηγούν πάρα πολλούς, κυρίως νέα παιδιά, διότι, γιατί επιβεβαίωσε με, αυτές οι ασθένειες συγκρινώνονται συνήθως εθνική ηλικία μέχρι πότε, 25, 30 πόσο. Είναι 32. Μέχρι πότε. Από την εθνική ηλικία, έτσι, και συζητώνει, νομίζω, και νωρίτερα, έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, απαντήνεται το πρόβλημα. Σημαντική είναι η φαρμακευτική αγωγή και θέλω να πω ότι επειδή περιγράφω μέσα στο βιβλίο τρία απονεννοημένα διαβήματα μου, τα οποία, μάλλον τρία διαβήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποβούν απονεννοημένα, δεν απέβησαν τελικά, ήθελα να ζήσω, το πω έτσι απλά. Και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι εννοώ. Το να διακόψεις την φαρμακευτική αγωγή είναι εγκληματικό. Το να κάνεις εσύ, να πειραματιστείς την εγκληματική αγωγή είναι λιγότερο εγκληματικό, αλλά είναι και αυτό επίσης απαράδεκτο. Οφείλεις να αποδεχτείς ότι θα ζεις εφόρου ζωής με μια φαρμακευτική αγωγή. Το είπε ο γιατρός προηγουμένως, έτσι. Ότι δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ματζούνια, ούτε με ευχές από καλόγερους και σας τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με την Εκκλησία. Δεν είναι ότι δηλώνω άθεος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορεί τώρα ο καλόγερος να σου διαβάσει εξορκισμό και να σου πει είσαι δαιμονισμένος. Όχι, δεν είσαι δαιμονισμένος. Έχεις ψυχική ασθένεια. Και θα πας στον ειδικό, και ο ειδικός είναι ο γιατρός. Και αν δεν σου κάνω πειλανάκι, θα πας στον άλλο. Τις φορές λοιπόν που εγώ ήθελα να το παίξω μάγκας και να διακόψω τη φαρμακευτική αγωγή, και τις τρεις φορές πολύ απλά παραλίγο να τελειώσει η ζωή μου, έτσι, λειτουργώντας παρονομητικά, τα παιδιά μου στο βιβλίο μέσα και τα ξέρω ο γιατρός, και δεν ξέρω γιατί δεν το είπε, ενδεχομένως για ποιο λόγο δεν το είπε, ότι η αυτοκτονικότητα στους διπολικούς, νομίζω γιατρέ, δεν πάει να θα βγάλει αυτό, δεν ξέρω γιατί, η αυτοκτονικότητα δεν είναι αυξημένη σε σχέση με την με άλλη σε... Το μέσο πληθυσμό. Είναι αυξημένη. Και μάλιστα υπάρχουν κλασικές περιπτώσεις, ανέφερα τον Ernest Hemingway, τον μεγάλο συγγραφέα, τη Virginia Woolf, οι οποίοι αυτοκτόνησαν, οι πολιτιώνες, έτσι. Βέβαια τότε δεν έδινε το λίθιο, όπως είπε ο γιατρός. Το λίθιο είναι μια πολύ μεγάλη εφεύρεση ιατρική. Λέγεται σταθεροποιητή της διάθεσης. Εγώ δεν το έχω πάρει ποτέ. Για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν άλλα υποκατάστατα όμως, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν. Και νομίζω ότι λειτουργούν. Τελειώνω. Να μην σκουράζω όλα, τώρα θα σκουράζω κιόλας. Έγραψα το βιβλίο αυτό, να υπολογίσω ή το έγραψα. Το είπα. Α, το είπα δίκη, εντάξει. Ωραία. Αφού το είπα λοιπόν, να μην το ξαναπώ. Δεν με ενδιαφέρει το αν εκτεθώ δημόσια. Δεν με ενδιαφέρει και μάλιστα σε μικρές κοινωνίες όπως είναι η δική μας, έτσι. Εγώ ζω στην Οικουμενίτσα. Και η Άπρη μια κοινωνία είναι. Και στα Γιάννα που ζούσε μια κοινωνία είναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο μικρή είναι μια κοινωνία, έτσι δεν είναι. Μπορεί ο άλλος να σου πει καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις, καλά κτλ. Ενώ πίνει καφέ με τον φίλο του και μόλις φύγει θα πει τα πήρε τα χάρια του τον σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε χαλαρώντας σχετικό με τις εκλογές τώρα. Τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Λέει ένας υποψήφιος δήμαρχος σε μία παρέα και εμείς, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, έχουμε τις πηγές μας, τους γνωστούς ποταποστές. Δηλαδή κάθε σας αγαπές συζητάς, κάθε καθά ο δίπλα, ακούμε το μεταφέρετε. Επικούντας το τέταρα αλλιώς. Λοιπόν, έρχεται μια και μου λέει ότι ο Τάδε, ο ψήφιος δήμαρχος,
έλεγε για σένα, του είπε μάλλον, λέει, του είπε, λέει, δεν θα πει στο Μάστορα, εννοεί, τηλεοπτικά, να κάνει συνέντευξη. Και του είπε, λέει, πού θα πάω, πες, αυτό θα πάω, λέει. Σου πέρα, δεν είσαι τρελό, πάει σε καλά, πήγε, λέει, πέρα, λέει. Θα συζητάμε. Του το λέω, εντάξει, άσχο. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, βγαίνει ο αντίπαλός του σε μένα. Ο αρχιποψήφιος, ήταν μάλλον, ήταν τρεις οι υποψήφοι, βγαίνει, συγγνώμη, βγαίνει πρώτα ο ένας υποψήφιος, ήταν τρεις, την επόμενη εβδομάδα, μετά βγαίνει ο άλλος, συνέντευξη, τηλεοπτική, και αφού βγήκε ο άλλος την τρίτη μέρα, χτυπάει τηλέφωνο και ήταν αυτός που έλεγε, τότε λόγο θα πάω. Και έπαιρνε τηλέφωνο, έλα, Βαγγέλη, τι κάνεις, λέω, έλα, Νίκο, ξέρω, εσύ. Έλα, δήμαρχε, του λέω, δεν είπα, κάτσε να δούμε πρώτα, μου λέει. Λέω, πέρα, το λέω, εσύ, η κορή, που είναι δεδομένη, δεν συζητάμε. Έχεις ρεύμα, λες, μου λέει, του λέω, ακούω, του λέω, εγώ μαθαίνω απ' έξω. Μου λέει, πώς θα γίνει να κάνω μια συνέντευξη, μου λέει, μια έκανε μόνο μια, δεν έκανες. Δεν με πήρες, του λέω. Το οποίο πρόβλημα είναι πιεσμένο, του λέω, είναι πιεσμένο, αλλά κάνε κάτι, μου λέει, σε παραλαμβώ και τα λοιπά. Του λέω, για σένα κάτι θα κάνω. Βγαίνει λοιπόν, κάνω τη συνέντευξη, προφανώς ήμουν απολύτως φυσιολογικός. Οι ερωτήσεις μου απολύτως συγκροτημένες, τελείωσε. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πώς σου φάνηκε. Λέω, εσένα πώς σου φάνηκε. Μου λέει, μια χαρά. Όχι. Δεν αυτή την ώρα συνέντευξη. Μου λέει, τι είναι. Αυτή είναι, λέω. Ήταν, οι ερωτήσεις του λέω ήταν τρελές. Λέει, τι είναι. Του λέω, είμαι πάντα, θα τα είδατε, αν την παίξουμε τώρα, θα το σταματήσουμε. Με τι μου λες, μου λέει, μια χαρά, λέει, ωραία, θα είπα. Όχι. Ήταν ερωτήσεις, δεν σου είπα, εγώ, αλλά. Θα στην ερωτήσεις, δεν σου είπα, και καλά που με άδεξες. Κατάλαβε προφανώς και δεν πάει, του πάει. Άκουγε, δεν τι. Η συνέντευξη θα παίξει κανονικά. Ξέρω τι είπες. Δεν με ενδιαφέρει. Καλή επιτυχία. Τελικά δεν εξελέγει. Και αν θέλετε και αυτό ήταν μια ηθική δικαίωση για μένα. Και δεν εξελέγει, όχι δεν έκανα καλές ερωτήσεις, αλλά γιατί ο κόσμος δεν τον ήθελε. Παρότι δεν ήταν ψυχικά πάσχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι αν κάποιος θέλει να κάνει